Καλησπέρα σας παιδιά, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Βρισκόμαστε στο όσο κανάς, στο www.radio.in. Να στήσουμε συγγνώμη για την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν βγήκαμε στον αέρα, καθότι υπήρχε ένα πρόβλημα από τη δική μου την πλευρά, οικογενειακό. Και να ευχαριστήσω, γράφουμε τις ευκαιρίες, όπως το βήμα αυτό που βρίσκουμε κάθε πέμπτη κοντά σας, να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους που σταθήκαν δίπλα μου στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πατέρας μου. Κώστα, καλησπέρα. 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 Τα έχεις ακούσει, έτσι. Ναι, βέβαια. Να ευχαριστήσω και εσένα για το ενδιαφέρον σου. Ξεσήκωσα τον κόσμο, αντίθετα. Ναι, το είδα. Όλα καλά, λοιπόν. Όλα καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Σήμερα λοιπόν είμαστε ζωντανά εδώ, στο σταθμό όπως και κάθε φορά. Να ευχηθούμε καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Βρισκόμαστε λοιπόν στα μέσα της μεγάλης εβδομάδος. Διανύουμε λοιπόν τις άγιες αυτές οι μέρες. Εύχομαι σε όλους χαρά, ευτυχία και να πραγματοποιηθούν τα όνειρά σας πραγματικά, γιατί αυτό το καιρό η ουρανή είναι ανοιχτή και τα δούνε όλα. Και αν το θέλεις πάρα πολύ, αυτό που λαχτάνε ψυχή σου μπορεί και να συμβεί. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Σήμερα το έχω πάρει λίγο διαφορετικά. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο, επειδή με έχετε συνηθίσει έτσι λίγο στα τραλά μου, λίγο στα παλαβά μου. Δεν με το επιτρέπει αυτό η μέρα σήμερα, καθότι εκτός ότι είναι και μεγάλη Πέμπτη, έχουμε κοντά μας και έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ, τον οποίο το γνωρίζω εδώ και 2 χρόνια, το συμπαθώ πάρα πολύ. Πρόκειται για μια γυναίκα, η οποία την έχω γνωρίσει εκτός του καλλιτεχνικού του χώρου, στη συναντώ καθημερινά στην προσωπική, στην καθημερινότητά μου, και δεν είναι άλλη και από την φίλη μου Γεωργία Κοτσοπούλου. Καλησπέρα, Γεωργία μου. Καλησπέρα, φίλε Άγγελε. Τι κάνεις? Καλησπέρα, ευγενέστητε κύριε Κώστα Χάρλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι σήμερα. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, καλή μεγάλη εβδομάδα και το ίδιο τις ίδιες ευχές από την καρδιά μου και για τους ακροατές σας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευγενέστητη η Σοφία, καλά, δεν πάω καλά. Η Γεωργία λοιπόν, η Κοτσοπούλου. Όσο επικοινωνήσετε, γνωρίζετε ότι είναι μια πολύ ευγενική μορφή. Και σήμερα βρίσκεται εδώ για το λόγο ότι έχει φτιάξει ένα μικρό θαύμα, λογοτεχνικό, συγγραφικό θα το πω, ένα πολύ όμορφο βιβλίο, το οποίο πραγματικά αξίζει να το κρατήσετε, να το διαβάσετε, να το βάλετε μέσα στο σπίτι σας, να περάσετε πολύ ευχάριστα με αυτό, το οποίο ονομάζεται «Νερό στις ρίζες» και πρόκειται για 6 μικρές ιστορίες της φύσης και του ανθρώπου. Είναι διηγήματα, είναι η πρώτη συγγραφική απόπειρα της Γεωργίας Κοτσοπούλου λοιπόν, και να ενημερώσω ότι είναι ήδη έτοιμο και η δεύτερη συγγραφική της προσπάθεια. Αλλά καλύτερα να μας τα πεις περισσότερο, να ενημερώσουμε και τον κόσμο, γιατί εγώ τα έχω μάθει, αλλά αρχικού παρόντος λέει, πας αρχικός άνθρωπος, λοιπόν. Δύο πες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και βέβαια το δεύτερο βιβλίο είναι έτοιμο, αλλά νομίζω το κοινό αλλάζει. Εκείνο θα το ευχαριστηθούν πιο πολύ τα μικρά παιδάκια, καθώς είναι ένα παραμύθι. Και μάλιστα μου έκαναν τη χαρά οι μαθητές της κόρης μου, ναι, από το 44ο δημοτικό της περιβόλας, mm-hmm, να το εικονογραφήσουν. Αλλά ναι, πραγματικά είναι μεγάλη τιμή για μένα και μεγάλη χαρά. Και βέβαια προσπάθησα να μην συμπέσουν οι δύο εκδόσεις, να ξεκινήσουμε με αυτό, με το νερό στις ρίζες, που είναι διηγήματα για ενήλικες, και ύστερα προχωράμε, ίσως να προλάβουμε και τη λήξη του σχολικού έτους. Μακάρι, το εύχομαι. Απλά επειδή το έχω διαβάσει το βιβλίο και παροτείνω και να το διαβάσει όλος ο κόσμος πραγματικά, γιατί αξίζει τον κόπο. Αναφέρεται σε ενήλικες οι οποίοι θέλουν να μείνουν παιδιά. Έτσι, γιατί έχει μια νοσταλγία μέσα, έχει κάποια βιώματα, θεωρώ, από πολλούς ανθρώπους, γιατί αναφέρεται σε κάποια καθημερινά πράγματα. Πρωτού συνεχίσω, θέλω να διαβάσω λιγάκι, αν μου επιτρέπεις, λίγο από το βιβλίο λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο το βιογραφικό σου, το μικρό, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι και πώς, και θα μου κάνεις την τιμή να μας διαβάσεις και μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο σου, το οποίο να ενημερώσουμε ότι έχει εκδοθεί, πες μας λίγο. Ναι, το ανέλαβε και το εκτύπωσε ο Σπύρος, mm-hmm, Κωνσταντινόπουλος, ναι,
Το τυπογραφείο του βρίσκεται στην Αδό Καραϊσκάκη. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος που το αγκάλιασε, πίστεψε πρωτίστως εκείνος στις ιστορίες μου και νομίζω ότι θα είμαστε καλά να συνεργαστούμε κι άλλοτε. Λοιπόν, γεννήθηκε και κατοικεί στην Πάτρα, σπούδασε φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και από το 2000 εργάζεται στην εκπαίδευση. Εκπαιδευτικός λοιπόν. Το 2008 κέρδισε το πρώτο Πανελλήνιο Βραβείο Διηγήματος με τη μικρή νουβέλα «Το όνειρο». Έχει δύο χώρες, την Ιωάννη και την Ναταλία Αγγελική, που τις αγαπάω πάρα πολύ, είναι υπέροχα κορίτσια. Λοιπόν, που αποτελούν ένα αβαθύ ωκεανό αγάπης, έλευσης και γνώσης. Αγαπά το φαράγγι του Βουραϊκού, το Λιοβασίλεμα του Πατραϊκού, τα Κυκλάμινα και τις Νεραγκούλες. Νεραγκούλες, συγγνώμη. Είναι νεραγκούλες τα λουλούδια τα. Τα βιβλία που μας αλλάζουν για πάντα σε γελαστούς ανθρώπους, σε ταξίδια, σε κάθε μέρος της γης. Η συλλογή διηγημάτων λοιπόν, «Νερό στις ρίζες, μικρές ιστορίες της φύσης και του ανθρώπου» είναι το πρώτο της βιβλίο. Ήθελα να το διαβάσω όλο αυτό για να καταλάβει ο κόσμος τι και πώς. Και λοιπόν, να μπει λιγάκι μέσα σε αυτό το κλίμα, ποια είσαι, καταλαβαίνετε, δηλαδή να κάνουμε έτσι μια μικρή εισαγωγή. Ναι. Άκουσε Βουραϊκό, άκουσε ναι. Πατραϊκό, κατάλαβε ότι είμαι βέρα. Ναι, έτσι Παθρινιά. Νομίζω ότι αν θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο είναι ότι όλα αυτά τα πρόσωπα που παίζουν σε εισαγωγικά στις ιστορίες μου είναι πρόσωπα που είναι αλληλένδετα με τη φύση. Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω τον άνθρωπο από κάθε άλλο φυσικό. Και, και έτσι μεγάλωσα, έτσι προσπαθώ να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Mm-hmm. Και οι ήρωες του βιβλίου λοιπόν είναι πρόσωπα που υπήρξαν, αλλά και πρόσωπα που δεν υπήρξαν, αλλά άκουσα για αυτούς ιστορίες. Και τους έχεις και τους έχω μορφοποιήσει. Και τους έχεις μορφοποιήσει λοιπόν, λέει και έχεις ζήσει πραγματικά τις δικές σου. Πραγματικά, μα είναι σαν να έχω ζήσει, γιατί μεταφέρονται μέσα από το αίμα μου. Οι γενιές που κουβαλάμε είναι 7. Εντάξει, τώρα σε αυτό θα μιλήσω λίγο λαϊκά. Με έστειλες. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε αυτό. Κοίτα να δεις τώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος και εκπαιδευτικός, διεκπαιδευτικός και ασχολείται και με τη συγγραφή, πόσο πολύ καλά μπορεί να χειρίζεται και την ελληνική τη γλώσσα. Είναι δύσκολο. Πες μου τώρα εσύ από την εκπαιδευτική την πλευρά. Ωραία. Είναι δύσκολο. Ποιο? Το να χειρίζεσαι καλά την ελληνική τη γλώσσα. Πιστεύω ότι χειρίζονται καλά την ελληνική γλώσσα. Δεν είναι τίποτα δύσκολο εάν έχει σωστούς οδηγούς. Εγώ είχα την τύχη να έχω υπέροχους δασκάλους και μάλιστα κάποιοι από αυτούς ήρθαν στην παρουσίαση. Κάθε φορά που τους βλέπω, κλαίω εκείνη τη στιγμή ακόμη περισσότερο. Γιατί μας μετέφεραν ήθος πέρα από τη γλώσσα που μας έμαθαν να τη χειριζόμαστε σωστά. Η γλώσσα είναι ένα, μάλλον είναι όχι ένα, είναι το πρώτιστο εργαλείο για τον άνθρωπο για να συνεννοείται με τον κόσμο γύρω του και να εκφράζει τα συναισθήματά του. Τι είναι λοιπόν το χρέος μας? Το χρέος μας είναι να βοηθήσουμε κι εμείς, κρατώντας τη σκυτάλη, την επόμενη γενιά. Να μάθει σωστά τη γλώσσα που έχουμε, όσο κι αν οι καιροί δεν το επιτρέπουν λόγω της τεχνολογίας που ραγδαία κερδίζει χώρο. Άλλο όμως το ένα, άλλο το άλλο. Δεν λέμε όχι στην εξέλιξη, αλλά να μην ξεχνάμε και τα δικά μας χνάρια. Είχαμε ένα τεράστιο πολιτισμό, παιδιά. Και έχεις σήμερα. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Βλέπω με τα λύπη μου ότι δεν ακολουθούμε. Λίγοι άνθρωποι το κάνουν αυτό. Λίγοι, και δυστυχώς δεν το βλέπουμε και σε νεότερες γενιές. Ναι. Εντάξει, οι κυρίες αλλάζουν, αλλά ας πατάμε κάπου. Ναι, εντάξει. Απλά εγώ το ανέφερα για τον λόγο, επειδή είσαι εκπαιδευτικός και γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και αυτό το λόγο ήταν ένα μικρό μηνυματάκι για τον κόσμο, για να καταλάβουμε λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες, γιατί έχουμε μία από τις ομορφότερες και πιο πλούσιες γλώσσες του κόσμου. We love Greece, έτσι κόσμο. We love Greece λοιπόν. Σαφώς. Λοιπόν, μίλησες λοιπόν για αυτές τις μικρές ιστορίες λοιπόν που αναφέρεις στο βιβλίο σου. Α, πρωτού συνεχίσω να ενημερώσουμε τον κόσμο τι έγινε παρουσίαση του βιβλίου, έτσι. Ναι. Έγινε το Σάββατο, στις 8 Απριλίου, στο Πατραϊκό 2 που βρίσκεται στη Σύνη και Γερμανού. Και είχα πρόσκληση, δεν μπορούσα να έρθω, να πω την αλήθεια, συγγνώμη παιδιά. Δεν μπορούσα, αν είχα πάει θα σας είχα και λίγο, αλλά δεν πειράζει όμως, γιατί η Γεωργία την γνωρίζω και θα κάνει και άλλα πράγματα και θα σας έχω εγώ λίγο, μην αγχώνεστε. Πολλοί κόσμος που προσήλθε για να με τιμήσει. Αλλά ήταν μια παρουσίαση που έμαθα εκ των υστέρων από τους φίλους μου ότι ήταν ιδιαίτερη. Και γιατί ήταν ιδιαίτερη? Διότι είχε και μουσική. Δηλαδή, ναι, η κυρία Ευγενία και η κυρία Θεοδώρα δικά του έπαιζαν μουσική και μάλιστα κομμάτια τα οποία είχαν διαλέξει για τα αποσπάσματα που θα ακούγονταν. Τι έχασα.
Τι έχεις. Και εδώ θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί μου φίλοι, να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη Χαριτάτη, τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου μας, του Πανεπιστημίου Πατρών, που άνοιξε, θα λέγαμε, την παρουσίαση. Και φυσικά, πώς να μην ευχαριστήσω την κυρία Ελένη Τσιλίρα, η οποία διάβασε αποσπάσματα, αλλά και την, αν θέλετε, και την μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Με συγκίνησε πραγματικά και... Είσαι ένας... Ναι, δεν ξέρω τι να πω. Είσαι συγκίνησε παραδείγματος, μου φαίνεται. Και αυτό που πέσαι και από τη γραφή. Το φοβερό ήταν, συνέβη με την κυρία Άννη Μεδρινού. Αυτή τη μεγάλη πατρινή συγγραφέα παιδικών παραμυθιών που έχουμε. Βέβαια το επάγγελμά της ήταν μέχρι πρόσφατα εκπαιδεύτρια παιδιών με ειδικές ανάγκες. Αλλά η κυρία Άννα έκανε το εξής, που με συγκίνησε πολύ. Δεν διάβασε μόνο απόσπασμα από το βιβλίο, αλλά μοιράστηκε με τρεμάμενα χέρια και φωνή τις εντυπώσεις της στο τέλος. Κάτι που δεν είχα κατά νου και πραγματικά ήταν υπέροχο. Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Τι έχασα. Δεν μπορούσα. Το ξέρεις πάρα πολύ καλό ότι δεν μπορούσα να βρίσκω. Ήθελα πάρα πολύ. Νομίζω στο επόμενο θα έρθει με το γιο σου. Ναι, θα έρθω με το γιο μου, αλλά να ενημερώσω όμως ότι υπάρχουν και αποσπάσματα στο διαδίκτυο. Από ό,τι μας ενημέρωσε σήμερα ο αγαπητός συνεργάτης, στενός φίλος Κώστας Χάρας, λοιπόν, μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν αποσπάσματα λοιπόν από αυτή τη βραδιά, τα οποία θα τα δείξουμε στον κόσμο. Υπέροχα. Λοιπόν, κοίτα τώρα τι θέλω να σε ρωτήσω πραγματικά, γιατί επειδή είσαι πρώτη... Το νερό στις ρίζες είναι ένας θάνατος και μια γέννηση. Αυτό είναι. Το κλάμα κάποιου πρόσφυγα. Ένα ξόρκισμα, η αφιέρωση ενός παιδιού σε μοναστήρι. Υπέροχο. Τι άλλο θέλεις. Υπέροχο. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Πραγματικά, ξέρεις τι έχω βάλει σήμερα, Κώστα. Επειδή έχω συνηθίσει λίγο διαφορετικά το ύφος της εκπομπής γενικά, σήμερα λοιπόν έχω λίγο τρακ. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν είναι celebrity η εκπομπή, έχει άλλο επίπεδο. Έχει άλλο επίπεδο λοιπόν σήμερα. Όχι ότι και το celebrity μας καλά. Όχι, για να μου το πει. Όλα τα επίπεδα. Απλά σήμερα λοιπόν, επειδή και να ενημερώσω αν η πρώτη φορά ένα άνθρωπο που μέσα από την γραφή βγάζει προς τα έξω αυτά που νιώθει, τα συναισθήματά του και τις αγωνίες του. Και ότι μπορεί να κρύβει η ψυχή του λοιπόν. Και αισθάνομαι εσύ κάπως περίεργα. Γι' αυτό αν είμαι λίγο. Ξέρεις, συγχώρεμαι, γλυκιά μου, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, πες μου λίγο, πότε ξεκίνησε το συγκεκριμένο βιβλίο. Το συγκεκριμένο βιβλίο ξεκίνησε από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή... Τα παιδικά σου χρόνια. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν γεμάτα από βιβλία και ήταν και γεμάτα από ανθρώπους του χωριού. Ναι. Ήταν γεμάτα από ανοιχτά σπίτια. Δεν υπήρχε κλειδί στην πόρτα. Και ήταν, ναι, πραγματικά. Ήταν γεμάτα από μία ξεγνιασιά που νομίζω ότι με καθόρισε. Και δεν ένιωσα ποτέ παιδί της πόλης. Παρόλο που μεγάλωσα μετά στο κέντρο της πόλης μας, Κορίνθου, και το κέντρο δεν γίνεται. Ναι, όντως. Πάντα η ψυχή μου και η καρδιά μου ήταν στη Λακόπετρα. Γιατί από εκεί κατάγομαι, εκεί πέρασα τα παιδικά μου χρόνια και γνώρισα φτωχούς μεν, αλλά εγκάρδιους και γελαστούς ανθρώπους. Να σου κάνω μια ερώτηση, να διακόψω. Παρακαλώ. Έχω μια πολύ καλή μου φίλη και ποιοτική γυναίκα που είναι στη Λακόπετρα, Νότα Βασιλείου. Α, μα την Νότα την γνωρίζω και είναι και είμαστε φίλοι και διαδικτυακά. Τι χρόνια. Μάλιστα. Δώσουμε χαιρετισμούς λοιπόν. Να πω κιόλας, το έστειλα, γιατί είδα τη Λακόπετρα και λέω δεν μπορεί να με γνωρίζετε. Και σε όλο τον κόσμο μας ακούει σήμερα, πραγματικά, γιατί είναι μια πολύ όμορφη εκπομπή. Να το πάω αλλιώς λοιπόν. Ναι. Ξεκίνησες λοιπόν το βιβλίο από τα παιδικά σου χρόνια. Πότε λοιπόν πήρε κανονικά σάρκα και οστά το συγκεκριμένο? Πήρε σάρκα και οστά όταν έμεινα μόνη μου. Καθώς είχα συνηθίσει να μένω πάντα με ανθρώπους, με θείους, με παππού, με γιαγιά στο σπίτι και πολύ κόσμο που μπαινόβγαινε. Κάποια στιγμή ετοιμάστηκα να σπουδάσω και μετακόμισα στην Αθήνα. Στην Αθήνα έμεινα μόνη μου, στο σπίτι. Ναι. Ενώ ήμουν πολύ κοινωνικός άνθρωπος, εκτός σπιτιού. Στο σπίτι λοιπόν έπρεπε να βρω μια απασχόληση και ανακάλυψα ότι με εκφράζει πάρα πολύ να γράφω τις σκέψεις μου και να επικοινωνώ με τον εαυτό μου πρωτίστως με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αν αυτά που έγραφα αφορούσαν και άλλους ανθρώπους, δεν το ήξερα εκείνη τη στιγμή. Αλλά δειλά-δειλά διάβαζαν φίλοι μου, συγγενείς μου. Θεωρούσα ότι είναι, σου βγαίνει πιο εύκολα το να βγάζει τον εαυτό σου πάνω σε ένα χαρτί.
Καταλαβαίνω, Άγγελε. Είναι ο τρόπος ο δικός μου. Άλλοι άνθρωποι νιώθουν πιο κοντά στον εαυτό τους στην εκκλησία. Ναι. Σήμερα, ας πούμε, μια μέρα που θα υπάρχει κοσμοσυρωή στις εκκλησίες. Σίγουρα. Άλλοι νιώθουν πιο ωραία όταν φροντίζουν ζώα. Άλλοι προσπαθούν να βρουν τον εαυτό τους μέσα από τη μουσική. Αυτό που κάνετε εσείς είναι υπέροχο λειτουργήμα. Άλλοι άνθρωποι με κάποιο άλλο τρόπο εκφράζονται. Για μένα, ένας τρόπος να εκφραστώ ήταν να γράφω για θύμησες παλιές, για ανθρώπους που με καθόρισαν, αλλά το λέω και για ανθρώπους που είναι αποκοίηματα της φαντασίας μου. Δεν υπήρξαν ποτέ. Τους έχεις όμως κάνει πραγματικούς. Ναι. Δηλαδή, μέσα από την ανάγνωση αυτού του καταπληκτικού πραγματικά βιβλίου, φαίνονται άνθρωποι οι οποίοι τους γνωρίζεις. Δηλαδή, μιλάς, ας πούμε, μιλάς για ένα φανταστικό. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρεις μέσα από το βιβλίο, υπάρχουν όμως και άνθρωποι όπως μας είπες, mm-hmm. που δεν τους έχεις γνωρίσει. Τους έχεις όμως πραγματοποιήσει, τους έχεις δώσει σάρκα και οστά και φαίνεται αλήθεια τους ξέρεις. Αυτό είναι πολύ όμορφο και κατά κάποιο τρόπο είναι και μαγικό. Να μιλάς για έναν άνθρωπο που δεν τον γνωρίζεις ποτέ και να τον προσεγγίσεις με τόση αγάπη και ενδιαφέρον, ώστε να πιστεύεις ότι, ότι έχεις μοιραστεί μαζί του πράγματα. Mm-hmm. Έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω. Πόσο δύσκολο ήταν το να βγει προς τα έξω το συγκεκριμένο βιβλίο. Ναι, αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Γιατί εγώ δεν είχα ιδέα πώς κρίνεται ένα βιβλίο, επίσης δεν είμαι έμπορος και επίσης υπάρχουν και πολλοί που εποφθαλμιούν έναν ρομαντικό άνθρωπο mm-hmm. στην εποχή μας. Άρα για μένα το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν αυτές οι αράδες στο χαρτί να τυπωθούν και να βρουν το δρόμο τους. Γι' αυτό οφείλω πολλά στο Σπύρο τον Κωνσταντινόπουλο που με αγκάλιασε mm-hmm. και σε όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν και ο Λάμπρος, ο Χίρας αργότερα και είναι και άνθρωποι του ναι όλοι αυτοί, δεν λένε εύκολα όχι. Τέλος πάντων, καλό αυτό. Πρέπει καλό. Να κολλάμε. Καλό σε ορισμένα σημεία. Σε ορισμένα σημεία. Σε αυτό ήταν καλό. Ναι, ωραία. Και πάντως θα πρέπει να τολμάμε, ακόμα κι αν η έκθεση έχει και αρνητικά σχόλια. Εντάξει, δεν αρέσει σε όλους αυτό που κάνουμε, ίσως, αλλά πρέπει να τολμάμε, διότι θεωρώ καλύτερο αυτό από το να πούμε κάποτε γιατί δεν το έκανα. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ η σημερινή κουβέντα, πραγματικά. Θέλω να σταματήσουμε. Θέλω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε λίγη μουσική που είναι καθαρά σήμερα επιλογή του Κώστα του Χάρα, λοιπόν, και θέλουμε να γυρίσουμε και να μιλήσουμε λίγο για το παιδί το οποίο κρύβεις μέσα σου, γιατί πραγματικά κρύβεις ένα παιδί μέσα σου και για τα υπόλοιπα που θέλω να σε ρωτήσω, που πραγματικά θα έχουν ενδιαφέρον, γιατί τα περισσότερα μου έχουν πει να σε ρωτήσω σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Αλήθεια. Γιατί ξέρουμε ότι θα ζουν σήμερα εδώ άνθρωποι που είδαν την κοινοποίησή μας και θέλω να ακουστούν οι ερωτήσεις τους μέσα από το radio1.gr. Πάμε. Χαρά πολύ. Αυτή είναι η τραγούδια, παιδιά. Να είμαστε πάλι εδώ, ζωντανά στο radio1.gr με τη φίλη μου τη Γεωργία Κωσοπούλου που λέμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Έχω βάλει το Τσικάγο εδώ πέρα κοντά. Λέμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα που αξίζει να τα ακούσετε σήμερα λοιπόν. Προτού συνεχίσω να ενημερώσω ότι κάθε φορά, και όπως μάλλον θα πω διαφορετικά, σήμερα όπως και κάθε φορά, είναι το πράγμα σημερινό. Σήμερα λοιπόν, σε κάθε φορά, στην τροφιά μας βρίσκεται το κατάστημα μοναδικό, γάμος βάπτιση, το οποίο βρίσκεται εδώ στις 21 και εκεί θα δείτε υπέροχα πράγματα πραγματικά. Και λόγω των ημερών λοιπόν, υπέροχες λαμπάδες, δημιουργίες, πασχαλινά αυγά. Πηγαίνετε, πιστέψτε με, χειροποίητες δημιουργίες όλες, με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι από την φίλη μου τη Δώρα λοιπόν, που είναι και ιδιοκτήτρια. Αλλά είναι και οι ίδιες εργάστριες που φτιάχνουν αυτά τα υπέροχα πράγματα. Λοιπόν, Δώρα, χειροποίητες δημιουργίες λοιπόν, διοργάνωση εκδηλώσεων, το έχουμε και αυτό. Βότς 21 λοιπόν, Πάτρα και το τηλέφωνο είναι 2613-0-222-93. Επαναλαμβάνω, 2613-0-222-93. Κατάστημα μοναδικό λοιπόν. Και λοιπόν και το χορηγό μας, και επανερχόμαστε λοιπόν στην καλεσμένη μας. Λοιπόν, επειδή είναι έτοιμο το επόμενο το βιβλίο, έτσι, ναι. Το οποίο θα μας πεις τώρα ποια είναι, πώς λέγεται ή δεν πρέπει ακόμα, δεν σε πιέζω. Ναι, κοίταξε Άγγελε, είναι ένα παραμυθάκι, mm-hmm. Το οποίο πάλι έχει, θα σου πω τη λεζάντα, τον υπότιτλο, ναι, θα σου πω τον τίτλο. Ναι, μην το πεις ακόμα. Ωραία, ο υπότιτλος λοιπόν είναι ένα παραμύθι για την αξία της φιλίας και της εμπιστοσύνης. Λοιπόν, και αυτό είναι για παιδιά. Αυτό είναι για παιδιά. Ίσως όσους αισθάνονται για παιδιά. Βέβαια. Ακόμα. Βέβαια. Κάπου διάβασα πρόσφατα και μου άρεσε πάρα πολύ.
και θα το πω και σε εσάς και στους ακροατές σας, το παραμύθι είναι για να κοιμίζει τα παιδιά, αλλά και να ξυπνάει τους μεγάλους. Τι ωραία κουβέντα να ζει. Μπορώ να το λέω αυτό για δικό μου. Α, δεν είναι δικό μου καλέ. Α, εντάξει. Μπορώ να το λέω για δικό μου άρεσε αυτό. Λοιπόν, πόσο δύσκολο είναι η Γεωργία να γράψεις για να βρεθεί. Κοίταξε, τίποτα δεν είναι δύσκολο, τίποτα δεν είναι εύκολο. Ναι. Εγώ, όπως σας είπα και πριν, έτσι εκφράζομαι. Άλλος εκφράζεται με το να φτιάξει ένα ωραίο φαγητό για ένα παιδί. Ξέρεις τι σε ρωτάω. Ή να το πάει μια ωραία βόλτα. Έχεις δίκιο, ξέρεις τι σε ρωτάω. Ναι. Είναι πιο δύσκολο να προσεγγίσεις μια παιδική ψυχή, πιο δύσκολο από έναν άνθρωπο ενήλικα, αυτό εννοώ. Είναι πιο δύσκολο να μπεις μέσα στην ψυχή ενός παιδιού, γιατί το παιδί θέλει και μια ιδιαίτερη. Δηλαδή, καθότι είσαι μητέρα, ναι, γνωρίζεις, είσαι εκπαιδευτικός, γι' αυτό το λόγο σε ρωτάω. Είναι δύσκολο να μπεις στην ψυχοσύνθεση του παιδιού, να ελπίσεις την ψυχή του παιδιού. Τα παιδιά έχουν ένα κριτήριο μοναδικό. Καταλαβαίνουν όταν κάτι γίνεται με αγάπη και όταν κάτι γίνεται για να τους δώσει έμπνευση. Ναι, ναι. Και αν λοιπόν κάποιος πατήσει τα δύο στιγμή, νομίζω ότι το έχει κερδίσει το παιδί. Και αυτό αφορά σε όλες τις τέχνες. Όχι μόνο στη συγγραφή, νομίζω και στο θέατρο. Ένα παιδί είναι πολύ καλός κριτής του τι θα δει, ίσως περισσότερο από εμάς. Ένας καλός κριτής ή ένας αυστηρός κριτής. Εντάξει, το ένα μπορεί να συνεπάγεται στο άλλο. Λόγω της συστηματικής αφέλειας της παιδικής ηλικίας μπορεί να είναι λίγο σκληρό το παιδί, αλλά πάντα αληθινό. Ακριβώς γι' αυτό, έτσι. Γιατί είναι αληθινό. Δεν θα σε κολακέψει χωρίς λόγο, δεν θα σου πει καλά λόγια χωρίς λόγο. Ήδη εγώ από τα παιδιά μου ακούω καθημερινά. Μαμά, δεν είναι σωστό αυτό, ή δεν είναι καλό, ή δεν το έκανες καλά, δεν το έπραξες σωστά. Τα παιδιά σου μπορεί να είναι μικρά, να αναφέρουμε. Mm-hmm. Έχουν καταλάβει ότι η μαμά έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο και ετοιμάζει και ακόμα ένα δεύτερο. Όχι. 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 Δεν σου μιλάω για το μωρό-μωρό, σου μιλάω για την Ιωάννα. Για την Ιωάννα. Που είναι 8. Ναι. Όχι. Για την Ιωάννα είμαι η μαμά της, mm-hmm, που θα την πάω στην παιδική χαρά, θα της πάρω παγωτό, μπορεί να κάνω και εγώ κούνια μαζί της και να φάω και εγώ παγωτό, και που θα την κοιμήσω το βράδυ και θα είμαι μαζί της. Αυτό. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, μέχρι της έχεις διαβάσει κάποιο απόσπασμα μέσα από το βιβλίο για να μπορέσει λίγο να... Όχι. Τις διαβάζω όμως κάθε βράδυ. Ναι. Ναι. Τις διαβάζω κάθε βράδυ. Διαβάζω στα παιδιά κάθε βράδυ και μάλιστα οι πρώτες κινήσεις όταν ήταν και οι δύο μωρά, δηλαδή ενός-δύο ετών, ήταν να πάρουν ένα βιβλίο, άσχετα αν το κρατούσαν ανάποδα ή σωστά ή όπως να είναι, και να έρθουν να κάτσουν δίπλα μου. Αυτό. Κοίτα να δεις. Είναι το ένα. Είναι το ένα. Λοιπόν, θα επανέλθω λοιπόν σε αυτή την υπέροχη συγγραφική προσπάθεια, την πρώτη σχετική προσπάθεια της Γεωργίας Κωνσταντοπούλου «Νερό στις ρίζες», λοιπόν, και θα την παρακαλέσω να μας διαβάσει κάποια αποσπάσματα μέσα από το βιβλίο. Εγώ τώρα σας ακούω, σας είπα ότι το έχω διαβάσει και πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον για να ακούσουμε μερικά σημεία από αυτή την υπέροχη δουλειά, την πρώτη δουλειά λοιπόν του κ. Κωνσταντοπούλου, «Νερό στις ρίζες». Λοιπόν, σε παραδείγμα το βιβλίο. Η χαρά είναι όλη δική μου. Λοιπόν. Τώρα... Θέλουμε. Θέλουμε. Ναι, θέλουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα απόσπασμα από τον Άγιο Βαλεντίνο, που είναι το πρώτο διήγημα στη συλλογή. Ναι. Δεν ξέρω πάντα πόσο χρόνο έχουμε, αλλά εσύ πάντα με σταματάς. Θέλω να διαβάσεις αυτό που θέλεις, μέχρι εκεί που θέλεις εσύ. Ωραία. Και θα σου πω. Πάμε. Ο άρρωστος ξύπνησε με μορφασμό πόνου. Μια άγιη γκριμάτσα παραμόρφωσε το πρόσωπό του και επανέφερε την Αταλία στην πραγματικότητα του θαλάμου αρρώστου. Σήκωμαι, Αταλία. Θέλω να περπατήσω. Φέρε τις παντόφλες μου. Η κόρη ανασήκωσε το κρεβάτι του πατέρα και βοήθησε και τον ίδιο να σηκωθεί. Τον στήριξε στους ώμους της, πλην όμως τα πόδια του ήταν ξερά. Δεν υπάκουαν στις εντολές του εγκεφάλου. Ο αποκαμωμένος άντρας κάθισε σαν πέτρα στο κρεβάτι. Για πρώτη φορά, το βλέμμα του πατέρα φάνηκε να αποδέχεται την ήττα του σώματος. «Βρέχει έξω», άλλαξε θέμα η Ναταλία. «Βρέχει πολύ», απάντησε εκείνος με ξέπνοα, βασιλεμένα μάτια. Ήταν η τελευταία συνειδητά υπομένη φράση από τον πατέρα. Μέχρι το βράδυ έπεσε σε λίθαργο. Ζούσε πια μόνο με τον ορό και οι γιατροί άρχισαν τα μισόλογα ή ήταν εντελώς μουρκοί καθώς τον εξέταζαν. «Μισόλογα», ψέλιζε το πατέρας. Φώναζε μόνο το όνομα της μάνας του, του αδελφού του και έναν Άγιο. «Τον Άγιο Πέτρο φωνάζει», είπε με σιγουριά η μάνα, γουρλώνοντας τα μάτια.
Ο πατέρας παραμιλούσε όλο το βράδυ. Μας είπε ο Μάνθος που ξαγρύπνησε μαζί του. Έδειχνε να πονά, ειδικά όταν γύριζαν πλευρό το κορμί του οι νοσοκόμες. Για να μην ανοίξει το γκρι δέρμα, να συνεχίσει να βαστά τα μακριά κόκαλα, να κουβαλά την κόκκινη καρδιά ζωντανή. Τις προάλλες, μια νοσοκόμα τον άλλαζε, ρώτησε την Αταλία για τη μεγάλη ουλή στην αριστερή κνήμη, που φαινόταν ακόμη μεγαλύτερη τώρα στο σουφρωμένο πόδι. «Τι έχει εδώ, παππούς κοπελιά, παλιό τραύμα στον πόλεμο?» «Όχι, δεν πρόλαβε τον πόλεμο του 40 ο πατέρας. Πόλεμος είναι αυτός που ζει τώρα, που πολεμάει το σώμα, που σιωπηλά παρακαλά να φύγει, που παλεύει με την καρδιά, που ριζώνει όπου υπάρχει αγάπη και δεν του κουνάει ρούπι. Κάνει τα δικά της για μια φορά και παραγωνίζει και το σώμα και την ψυχή. Ο πιο άνισος πόλεμος, γιατί η καρδιά θα νικηθεί στο τέλος. Το σώμα και η ψυχή παραδίνονται κάποτε και η καρδιά θα ακολουθήσει σκλάβα αλυσοδεμένη τους αφέντες της και θα μείνει από τη σκλαβιά μουγκή». Τι να πούμε εμείς τώρα, εντάξει, λοιπόν, υπέροχο, υπέροχο και ξέρεις το παρατηρώ. Τι άγγελε. Εντάξει, λοιπόν, επειδή... Ότι προσλάβουμε άγγελε να έρθει να μας διαβάζει. Το μόνο λοιπόν, τι στράβει βιβλία. Εδώ να έρθω σε μια παρεγούλα, να πίνουμε καφεδάκι και να μας διαβάζει. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Δεν ξέρω, είναι λόγω των ημερών, είναι αυτό το υπέροχο απόσπασμα που ακούσαμε. Δεν ξέρω αν σας έχει αγγίξει, με αγγίξε πάρα πολύ και επειδή το έχω διαβάσει το βιβλίο, είναι εντελώς διαφορετικό, Κώστα, το συνέστημα, όταν το διάβασα μόνος μου. Και αν σε διαβάζει συγγραφέας, ακόμα και η παύση που έκανε έχει σημασία. Δηλαδή το ηχόχρωμα της φωνής σου, η δυναμική, η ήρεμη δύναμη, η οποία έβγαινε μέσα από τις λέξεις αυτές. Εντάξει, τι να πω, πραγματικά, λοιπόν παιδιά, σπέψατε νερό στις ρίζες, ένα υπέροχο βιβλίο, ένα πραγματικά ένα υπέροχο βιβλίο, που είναι τόσο αληθινό, που θα σας αγγίξει, είμαι σίγουρος. Πάνε ένα ακόμα κόσμο. Ναι. Την κόρη του ψαρά, το δίηγημα αυτό την έγραψα, γιατί με ενέπνευσε μία μαθήτριά μου στην Αχαγιά, η οποία κατάγεται από τις Αλικές. Ναι. Την φώναζε λοιπόν Άννα Ψαρού. Η ηρωίδα μοιάζει με την Άννα μόνο στην όψη. Αυτή σκέφτηκα για να γράψω το διήγημα. Όμως η ζωή της Άννας με τη ζωή της ηρωίδας δεν έχουν καμία σχέση. Παρ' όλα αυτά, η κόρη του ψαρά μου θυμίζει πάντα την Άννα λοιπόν. Ναι. Και να στείλω πολλά χαιρετίσματα στην Αχαγιά και στις Αλικές. Φιλιά λοιπόν. Και χρόνια πολλά. Ναι. Να είναι καλά. Πάμε. 7 χρόνια είχε πιστέψει ότι τους διέγραψε όλους. Το τραγούδι του πατέρα στο καΐκι, το σταύρωμα της μάνας στα παραγάδια κάθε σούρβο, τις φωτογραφίες του θείου του Τάκη με τις γκέλισες και τις παγόδες στη Ιαπωνία, τα χταποδάκια από τις Κυριακές γούλησε στο τσιμέντο ο πατέρας και η κόρη γελούσε με τη δύναμή του και άστρεφτε το χαμόγελό της όπως άστρεφτε και ο υδρότας στο καψαλισμένο στέρνα του πατέρα. Και η μάνα έβγαινε και εκείνη στον ήλιο, αγκάλιασε την κόρη και φιλούσε τον άντρα της και του έστασε νερό από το κανάτι να ανοιχτεί. Και το φως του ήλιου τους αγκάλιαζε όλους, μέχρι να έρθει το βράδυ να αγκαλιάσουν εκείνη τα δίχτυα τους. Τόσα χρόνια την είχε σφινώσει ετούτη εδώ την ευτυχία στα κατάβαθά της, γιατί νόμιζε πως τα σπίτια δίχως υγρασία είναι ευτυχία και οι άνθρωποι οι καμπίσχοι έχουν αέρα σιγουριάς και οι μεγάλες πόλεις σε μεταπλάθουν σε σοφό και περισπουδαγμένο και οι γυναίκες οι λάγνες που σε ζαλίζουν με την ομορφιά τους αφήνουν το άρωμά τους μόνο στα σοκάκια των πολιτιών. Μα ένα ασημένιο κοχύλι την απαγκίστρωσε την ευτυχία της και εκείνη γλίστρησε με επιδέξια περιστροφή ως την επιφάνεια. Ας ήταν ευλογημένος όποιος έστειλε το κοχύλι. Αύριο θα έφευγε για το ψαροχώρι, έτσι όπως ήρθε. Σπίτι, αυτοκίνητο, πύληνα, κιούπια και γλάστρες θα τα άφηνε όλα πίσω της. Δεν είναι ο κόσμος που μας ομορφαίνει με τα υλικά στολίδια του. Είμαστε εμείς που τον καλοποιούμε με τα αιώνια στολίδια της καρδιάς μας. Και εκείνο που από μικρή το λατρέψαμε, γελάσαμε μαζί του, το λιδωρήσαμε κάποτε, σε εκείνο θα επιστρέψουμε ξανά, πιο σίγουροι και δίχως περιφρόνια. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο γήινο είναι.
Πόσο αληθινό. Εγώ αυτό, έτσι δεν είναι. Συμφωνείς με την Ιδρύπα. Εγώ αυτό ανακαλύψα. Επειδή λοιπόν δεν μπορώ, πόσο πραγματικό. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ το συγκεκριμένο. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι. Και με πάμε σε ένα τραγούδι λοιπόν και παρακόμαστε σε λίγο εδώ με την υπέροχη Γεωργία Κοτσοπούλου. Πάμε. Αχ, επειδή πώς να σε επανέλθαμε λοιπόν εδώ ζωντανά στο www.radio1.gr. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Σπάσου Μαμά. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μας πείτε τη γνώμη σας και για τη σημερινή μας καλεσμένη λοιπόν, την Γεωργία Κοτσοπούλου, η οποία βρίσκεται εδώ με το πνευματικό της, το πρώτο πνευματικό της παιδί, το οποίο βρίσκεται λοιπόν με πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη στα χέρια μας. Και έχουμε και την τιμή λοιπόν να την ακούμε σε κάποια μικρά αποσπάσματα του συγκεκριμένου βιβλίου. Λοιπόν, ξέρεις σκεφτόμενο σε όλα κανένα το διάλειμμα. Καταρχήν να σου πω ότι πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος φίλησης σου. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό συλλήπτει από το θέμα που είσαι εξαιρετικό, από το θέμα των βιωμάτων. Δεν ξέρω τι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ το ηχόχρωμα. Γιατί ασχολούμαι με τη μουσική γνωρίζει, μου αρέσει, μ' αρέσει το θέμα της φωνής. Λοιπόν. Μου αρέσει να διαβάζω. Ναι, και εμένα μου αρέσει να ακούω. Σε αρέσει να γράφει και να γράφει. Και να γράφει. Ξέρεις, σκεφτόμαστε λοιπόν όση ώρα και μετά με τώρα το διάλειμμα. Για πες. Λοιπόν, το βιβλίο αναφέρεται σε 6 διηγήματα της καθημερινής ζωής απλών ανθρώπων. Ακριβώς. Με λίγα λόγια. Θα μπορούσε άνετα με μια προσθήκη λίγο πιο εμπορική, πιο εμπορική, όχι τόσο στον ευαίσθητο χαρακτήρα της γραφής, της δικής σου, θα μπορούσε άνετα να ξεκινήσει σαν ένα θεατρικό έργο. Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Γιατί το έκανα νόημα που πριν το είχα καταλάβει, δεν είναι. Καταλαβαίνεις, Κώστα. Δεν θα μπορούσε, ας πούμε, να υλοποιηθεί σαν μια θεατρική παράσταση να ακουστεί και από το θέμα της μορφής της ανάγνωσης, αλλά και της υποκριτικής, έτσι. Άνετα θα μπορούσε, γιατί είναι πολύ απλό, είναι κατανοητό και θέλω να σε ρωτήσω σε αυτό, πόσο εύκολο είναι να μπορέσεις να δώσεις στον κόσμο που θα διαβάσει τα δικά σου συναισθήματα μέσα από τη γραφή, πόσο εύκολο είναι να το κάνεις και απλό στον κόσμο. Δηλαδή, οι συγγραφείς συνήθως χρησιμοποιούν και κάποιες πολύ όμορφες λέξεις, γνωρίζουν τη γλώσσα, την εμπλουτίζουν. Ή βιώματα. Βιώματα, λοιπόν. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι και λίγο πιο απλό στο μέσο Έλληνα, στο μέσο αναγνώστη, να μπορέσει λοιπόν να το καταλάβει. Λοιπόν, πες μου λιγάκι, θα σ' άρεσε, θα μου απαντήσεις αυτό. Θα σ' άρεσε λοιπόν να το δούμε λίγο σε θεατρικό το συγκεκριμένο. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν και τα 6 διηγήματα να σταθούν. Και μάλιστα, επειδή εναλλάξονται και οι εποχές, δηλαδή ένα ας πούμε διήγημα αφορά στη δεκαετία του 50, άλλο στη δεκαετία του 80. Άλλο πιο πρόσφατα. Όχι μόνο όμως οι εποχές εναλλάσσονται, αλλά και η γλώσσα που χρησιμοποιούνται. Ένα παράδειγμα θα δώσω. Το τελευταίο διήγημα, το όνειρο, το οποίο βραβεύτηκε, είναι αυτό που ανέφερες ότι βραβεύτηκε, είναι γραμμένο στην κερκυραϊκή διάλεκτο. Στην κερκυραϊκή. Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν λέξεις μέσα και ιδιωματισμοί που χρησιμοποιούνται στα νησιά του Ιωνίου. Περισσότερο στους Παξούς, όπου έμεινα και εκεί άκουσα τη γλώσσα αυτή, αλλά και στην Κέρκυρα. Επειδή η γλώσσα πάντα έχει και ένα ηχόχρωμα, άνετα μπορεί να σταθεί το κάθε διήγημα και πάνω στο θεατρικό σαν ίδιο. Θα σου άρεσε να το δεις αυτό. Θεωρείς ακόμα ότι είναι πάρα πολύ γνωρίς το να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν λέω όχι. Αν εκφράζει κάποιον ο οποίος είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης ή ασχολείται με την υποκριτική, αν τον εκφράζει αυτό που έγραψα και το νιώθει, με μεγάλη μου χαρά. Ας το πάνω μας. Θα το αναλάβω εγώ, Γεωργία μου, πραγματικά. Θα αναλάβω γιατί το σκεφτόμουν. Βρες ένα ρόλο για μένα, σε παρακαλώ. Δεν χρώμα και για σένα, χρώμα πώς θα δίνει για σένα. Παιδιά, η Άνοιξη είναι η εποχή των θαυμάτων, νομίζω να τα κάνει το πραγματικό. Μακάρι, γίνει και η μέρα σήμερα. Πες μου λίγο σε αυτό που σε ρώτησα λοιπόν,
σε δυσκολεύει το να χρησιμοποιήσει ένα λίγο πιο απλοϊκό, ώστε να μπορέσει να το καταλάβει μέσα στους άνθρωπους μας. Τι χρησιμοποιείς περισσότερο αυτό? Κοίταξε, ο καθένας κρατάει αυτό που θέλει πάντα όταν διαβάζει. Γιατί και εγώ ποτέ δεν κατηγοριοποίησα τους αναγνώστες. Ακόμα και όταν δίδασκα στο σχολείο ποιήση και λογοτεχνία, πάντα άφηνα τα παιδιά πρώτα από τους τύπους και τις φόρμες να σκεφτούν τι λέει σε εκείνους το κείμενο ή το ποίημα. Τι νιώθουν αυτοί. Κάθε άνθρωπος λοιπόν έχει τα δικά του βιώματα τα οποία τα καθρεφτίζει στο κείμενο που διαβάζει. Πολλές ή που δεν τις έχουμε ξανακούσει και δεν τις γνωρίζουμε από τα συμφραζόμενα παιδιά. Ναι. Δηλαδή το κείμενο έχει μία οντότητα, είναι κάτι ολόκληρο. Ναι. Δεν το τεμαχίζουμε. Αυτό οπότε... ήθελα να σε ρωτήσω σε αυτό. Είναι το πρότυπο. Έχεις αλλάξει κάτι, είναι ακριβώς όπως βγήκε. Ναι, δεν έχω αλλάξει. Δεν έχεις αλλάξει. Οι διορθώσεις αφορούσαν περισσότερο σε σημεία στίξης ναι. που μας βοηθούν και καταλαβαίνουμε. Αυτό εντάξει, όχι. Εννοώ ότι έχει γίνει κάποια πράγματα τα οποία. Πρόσθεσες ή αφαίρεσες, όχι. Είναι ακριβώς το πρότυπο το οποίο βγήκε. Ναι, δεν έχω αλλάξει κάτι, όχι. Τελειώθηκε. Υπέροχο. Πραγματικά υπέροχο. Να είστε καλά, παιδιά, και σας ευχαριστώ. Τίποτα δεν ήταν. Καραμελίτσα, θες. Εγώ θα πάρω μία, γιατί είναι τόσο γλυκό. Λοιπόν. Συγγνώμη. Είπαμε λοιπόν ότι είναι έτοιμο και το επόμενο το βιβλίο, το οποίο αφορά παιδιά λοιπόν. Θα χαρώ πάρα πολύ να το. Να το πάρω και εγώ, να το διαβάσω στα χέρια μου, να το κρατήσω. Πες μου λίγα λοιπόν, όταν θα ακούσεις, ή μάλλον στην παρουσίαση που έγινε στο βιβλίο σου, έτσι, και μου είπες ότι άνθρωποι σημαντικοί. Πολύ σημαντικοί. Λοιπόν, διάβασαν κάποια αποσπάσματα μέσα από το βιβλίο σου και αυτά. Τι νιώθεις, ας πούμε, όταν έγινε αυτό το πράγμα, δηλαδή μου. Άκουσα, ας πούμε, τη σκέψη σου μέσα από ένα ξένο στόμα. Ναι. Τι γινόταν εκείνη τη στιγμή? Ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά. Και ένιωσα μεγάλη χαρά γιατί με πίστεψαν οι συμπολίτες μου. Η Πάτρα ήταν πάντα μια πόλη. Δύσκολη. Άσχετα. Είναι δύσκολη. Ναι. Είναι δύσκολη. Και άσχετα με τις δύσκολες οικονομικά εποχές, ήταν μια πόλη όπου πάντα άνθησε η λογοτεχνία και η ποιήση και ο ντόρος και η πρόζα και το θέατρο. Στην προηγούμενη εκπομπή ο Ανέγχαμος ο Ρήγας, τον είχαμε καλεσμένο, είπε ότι. Τη θυμάσαι διευθυντικό στιγμή. Ναι, ναι. Όποιος δίασος ξεκίνησε και περιοδία, έλεγε θα πάει πρώτα στην Πάτρα. Αν πάει στην Πάτρα, πήγε. Πάει παντού. Και γι' αυτό αισθάνθηκα πρωτίστως μεγάλη χαρά. Τώρα το βιβλίο θα πάρει το δρόμο του, αυτό που είναι να πάρει. Δεν ήθελα να μπω σε βαθιά νερά με εκδόσεις αθηναϊκές ίσως αυτή τη φορά. Ναι. Ήθελα να δοκιμάσω και γιατί όχι να βοηθηθούν και συμπολίτες μου από όλη αυτή τη δουλειά. Αλλά η ζωή είναι δρόμος ανοιχτός και δεν ξέρουμε που μας οδηγεί και να είμαστε καλά. Πραγματικά. Δεν ξέρεις τι ξημερώνει φίλη μου Γεωργία Κοτσαπούλη. Λοιπόν, τι ωραία είναι. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Θέλω λοιπόν, επειδή μ' άρεσε πάρα πολύ και θέλω να ξανακούσω, θέλω άλλο ένα απόσπασμα. Αν είναι εύκολο, ζητάω πολλά. Και το αφιερώνω σε αυτές τις ηρωικές, αυτές τις φοβερές μορφές, στις γιαγιάδες μας. Ναι. Σε κάθε σπίτι ελληνικό υπάρχει μια γιαγιά που πασχίζει, που μοχθεί καθημερινά. Εγώ τη θυμάμαι με πολύ όμορφες αναμνήσεις στη δικιά μου τη γιαγιά και συνέβαλε στο χαρακτήρα μου και στο τι είμαι σήμερα. Μια φοβερή αρβανίτισσα γυναίκα. Της αφιερώνω λοιπόν αυτό το μικρό απόσπασμα από το επόμενο διήγημα της συλλογής. Ωραία, πάμε. Ζήγωναν οι γιορτές των Χριστουγέννων και η κυραβασιλική έβλεπε φοίνικες από το παράθυρο και βάρκες αντί για γυμνά πλατάνια και χιονάκι στις ανήλαγες πιπλαγιές. Στο σπίτι δεν πάταγε κανείς. Αυτή η Μαρία η αφορεσμένη, ξέρεις τι μουσίτσα είναι. Διαβάζουν τα παιδιά, λέει, και μου κλείνει όλες τις πόρτες να σκάσω, η παλιό σε καφιόδο. Ούτε στο μπαλκόνι να βγω δεν με αφήνει, ούτε να χτυπήσω στη γειτόνισσα όταν λείπει. Δεν θέλει, λέει, οι περατζάδες στο σπίτι της η παλιοβλάχα, μην τις μαγαρίσουν τα χράμνα και τα τετζερέδια. Άσε με, παιδί μου, άσε με, σταυράκι μου, που να έχεις την ευχή του Χριστού. Άσε με να αλλάξω το χρόνο στο χωριό. Να δω και το Μίτσο. Δεν του έχω μιλήσει, Μπίτη. Άνδρας και γέρος είναι, γείτονας 30 χρόνια. Δεν σε ξεκουνάω, παιδί μου. Θα έρθει ο Ηλίας της Ασίμος να με πάρει με το αγροτικό, όπως με έφερε.
Πού θα πας, ρε μάνα, χρονιάρες μέρες, άμα κλείσει ο δρόμος, τι θα κάνεις μόνη σου? Το χιόνι, είπανε, θα φτάσει στο γόνατο. Εδώ θα έχει ζέστα. Η Μαρία και τα παιδιά δεν θέλουν ούτε να τα ακούσουν. Θα φας το καλό σου το φαγάκι. Θα πούμε και στον Ηλία να τον φέρει τον παραγωνίτσο, να τον δεις. Είδες, όλα λύνονται. Άκουμε που σου λέω και κάτσε στα αυγά σου. Έκατσε στα αυγά της, κύριε Βασιλική. Τσουβλίστηκαν τα αυγά ένα ολόκληρο χειμώνα. Κλούβιασαν. Ούτε Ηλίας ήρθε, ούτε Μπαρμπαμίτσος. Πέρασαν Χριστούγεννα, Φώτα, η Παπαντή, Σαρακοστή. Άνοιξε ουρανός, μα έκλεισε ολότελα η ψυχή της Βασιλικής. Αδυνάτησε. Οι ζάρες χαράκωναν το άλλοτε καλοστεκούμενο πρόσωπό της. Τα μάτια κοκκίνησαν και μπήκαν στις κόγχες. Την έβλεπα εγώ από απέναντι, βασανιζόταν η γριούλα στο κλουβί της. Κύρτωσε ολότελα. Μια μέρα την είδα και με μαγκούρα. «Απαραίτητο συμπλήρωμα μιας αριστοκράτησας ηλικιωμένης κυρίας», μου είχε πετάξει στα μούτρα η νύφη της η Μαρία, όταν μια μέρα ρώτησα «Γιατί δεν αστάνε τα πόδια της γιαγιούλας?» Άγια, δεν τονίσω μόνο, είμαστε τυχεροί και ευλογημένοι όντως, που έχουμε αυτή την τύχη να είμαστε εδώ, έτσι. Όντως σήμερα, λοιπόν, και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, παιδιά, και όσους μας ακούνε σήμερα και έχουν την τύχη, γιατί σήμερα πραγματικά είναι μια υπέροχη εκπομπή, να κρατήσετε στα χέρια σας αυτό το καταπληκτικό βιβλίο, αυτή την πρώτη συγγραφική προσπάθεια της Γεωργίας Κουτσοπούλου, «Το νερό στις Δύσεις», όπου, όπως είπες, αναφέρεται σε «Είναι έξι μυθείς ιστορίες της φύσης και του ανθρώπου». Και πραγματικά θα βρείτε πολλά στοιχεία. Διαβάστε το, υποστηρίξτε το, αξίζει τον κόπο. Τι να πω, είναι τόσο ωραία τα συναισθήματα της σημερινά, τα οποία δεν έχω λόγια πραγματικά, γιατί ξέρεις τι, περίμενα ότι σήμερα, εντάξει, είχαμε κανονίσει τώρα στην εκπομπή, θα διαβάσεις κάποια αποσπάσματα. Δεν περίμενα ότι θα τομολογηθεί έτσι όλη αυτή η σημερινή κατάσταση. Τι να πω, θέλω τραγούδι, δεν μπορώ, θες να πεις κάτι εσύ? Ότι είμαι πολύ ευτυχής που δουλεύω με παιδιά. Ναι. Πραγματικά είναι μεγάλη η τύχη στη ζωή μου και επειδή ακριβώς δουλεύω με παιδιά, θέλω να με κοιτούν στα μάτια και να τα κοιτώ κι εγώ. Γι' αυτό και πάντα προσπαθώ να είμαι ειλικρινής και να έχω καλές προθέσεις. Αν λοιπόν το βιβλίο βρει το δρόμο του, ναι, που το ευχόμαστε, το ευχόμαστε, και σύντομα και μετά το Πάσχα θα βρεθεί στα βιβλιοπολία της πόλης μας, στους συμπολίτες μας βιβλιοπόλες. Αν λοιπόν βρει το δρόμο του, θα είναι πάντα με καλή πρόθεση, για κανέναν άλλο λόγο. Μα αξίζει. Όχι επειδή σε γνωρίζω, θα στο έλεγα και σε γνώριζα σήμερα. Έχεις διαβάσει στα παιδιά που διδάσκεις το βιβλίο, κάποια προσπάσματα τουλάχιστον? Ναι, έχω διαβάσει. Πες μου λίγο εντυπώσεις. Παιδιά, η χαρά τους, η υπερηφάνεια τους για τη δασκάλα τους, γιατί είμαι η δασκάλα τους, έτσι. Ναι, ναι. Όπως και για τα παιδιά μου, είμαι η μάνα τους. Η υπερηφάνεια τους, τα μάτια τους τα οποία έλαβαν, είναι απερίγραπτα συναισθήματα και απερίγραπτες εικόνες. Και αν τα εμπνεύσω, έστω και στο ελάχιστο, για την κοινωνία μας, θα είναι μεγάλο κέρδος. Γιατί ζήσαμε πολλές δεκαετίες μόνο με υλικά αγαθά και με επίκεντρο μόνο τη φιωριτούρα της ζωής μας, ναι, και ξεχάσαμε τον άνθρωπο και το παιδί, όπως είπες πριν, μέσα μας. Και την παιδεία. Γι' αυτό, ναι, να σου πω, γι' αυτό μου αρέσει το βιβλίο σου, γιατί αναφέρεσαι σε άλλες εποχές πολύ πιο αργές. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε στην τραγούδια, το χρειάζομαι πραγματικά σήμερα. Πάμε σαν τραγούδι, λοιπόν, και επανερχόμαστε να το κλείσουμε στις μέρες εκπομπής και την αγαπημένη μας Γεωργία Κουτσοπούλου. Πάμε, λοιπόν. Ένα, δύο, τρία. Έχουμε, λοιπόν, και στη ζωή μας και ζήτημα τρίλο τσάζι με το υπέροχο το Σελαβή, την επανεκτέλεση, λοιπόν, το οποίο είναι τίτλος αρχής για ζήτημα εκπομπή celebrities. Σήμερα κοντά μας ήταν η φίλη μου, λοιπόν, Γεωργία Κωνσταντούλου, με το βιβλίο της, με το μεμαρικό της, όπως είπε, παιδί, το νερό στις Δύσεις, το οποίο και άλλοι να φανούν να αναφέρουν ότι είναι από τις... έχει υποθεί το τυπογραφείο του Σπύρου Κωνσταντινόπουλου. Ναι, εδώ στην Πάτρα, λοιπόν.
Και σε λίγο καιρό θα έχουμε και τη χαρά να βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία της πόλης μας και πρέπει να το αγοράσετε για το λόγο ότι θα το λατρέψετε. Πιστεύετε με, δεν είναι κουραστικό καθόλου και θα βρεθείτε σε άλλες εποχές. Λοιπόν, τόση ώρα ψάχνω τώρα εδώ πέρα να βρω ένα σημείο το οποίο το έχω διαβάσει και μ' άρεσε ψάχνω. Το βρήκα. Είναι στη σελίδα λοιπόν 65. Ωραία. Και είναι αυτό το. Βασικά με αυτό θέλω να κλείσουμε. Ωραία. Να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Αλλά δεν θυμάμαι από ποιο. Είναι προ το όνειρο. Α, είναι από το όνειρο. Είναι από το όνειρο. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε στου παξού. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο κόσμο. Πάμε στο τελευταίο κόσμο λοιπόν. Από το βιβλίο Νερό στις Ρίζες, θα δώσουμε μια μικρή εύση. Πάμε να τα ακούσουμε και παρακόμαστε για το κλείσιμο της ημερής εκπομπής. Έτσι περάσανε 5 ολάκερα χρόνια. Η νεολίτσα απάνω κατά πάνω στα παιδιά, να τα ντύνει, να τα ποδεύει, να τα ανοίγει και να τους παστρεύει τα τετράδια από τα ψίχουλα και να διαβάσει και εκείνη μαζί τους, πιότερο με τη Μαρίκα που ταιριάζανε σαν κορίτσια και να παίζει κιόλας μαζί τους. Γιατί και εκείνο το μαύρο, από νωρίς τα βάρηκε στο πέδεμα, δεν πρόκαμε να γελάσει και να χαρεί την ασυλλογισιά των παιδιών. Όποτε το λοιπόν είχε χρόνο, το μάζευε το τσούρμο και κρύβονταν πίσω από τις ελιές και τις υπηκόνιες που σύρονταν απότομα από τα ξυπόλυτα μέλη τους και πνιχτά γελάκια έκοβαν το βόμβο των τζιτζικιών που μονότονα αντιχούσε τα καψωμένα μεσημέρια του καλοκαιριού στον Αγιάννη. Τους χειμώνες, το κρυφτούλι συνεχιζόταν στο σπίτι. Καθώς οι άγριοι αέριδες που βίτσιζαν τα υψώματα στο νησί, τα περιόρισαν τα παιδιά. Σαν πως είχαν και σχολείο με την κακοκαιρία. Και τότες το φτωχικό του καπετάν Σπύρου γέμιζε με αλαφροίσκιωτες φιγούρες, που πατώντας τις μύτες έβγαζαν πνιχτούς ήχους κάτω από το ημίφος της λάμπας. Μπορεί να νόμισε λοιπόν ο καπετάν Σπύρος ότι δεν θα βάσταζε το χαμό της Βιολέτας. Μα όσο περνούσαν τα χρόνια, έπαψε να συχτηρίζει τον τυχερό του και βλέποντας τα βλαστάρια του να ψηλώνουν και να ψηλώνουν και να αντρέπουν, έπαιρνε θάρρος και αφοσιωνόταν στις ψαριές του και στα παραγάδια του και ευλογούσε την Παναγία που δεν τον εγκατέλειψε ούτε στη χαμελιά του, ούτε να θλασσοπνίγεται άσκοπα στα κύματα, αλλά γέμαει τα δίχτυα του και στα θοκοπιόταν να κατάναξει ο ίδιος πρωί βράδυ ενελιπώς. Και για να δείξει περισσότερο την υποχρέωσή του στα θεία, κάθε που είχε φουρτούνα και δεν έβγαινε στα νυχτά, ανέβαινε στο παρεκκλήσιο του Αγιάννη, ξαράχνεζε τα τέμπλα και σάρωνε με τη λαγανίδα το τσιμέντο. Έσχεσνε τα στροσίδια μπροστά από την ωραία πύλη και στεφάνωνε με φιόρα τις εικόνες. Κι ύστερα, ανάβοντας το μελισσένο κεράκι του, έψαινε σιγά και ανάκατα ό,τι τροπάρι θυμόταν. Και μόνο όταν το φως του δειλινού που έπεφτε σαν κλωστή, σαν στήμωνα σαφρά από τα τζαμάκια της εκκλησίας και έπεφτε τα μανουάλια πορφυρά, τότε μόνο κατηφόριζε το σπίτι με ανάλαφρο βήμα και καρδιά. Αχ, τι ωραία, την προφορά την πρόσεξες. Μα έχω προσέξει. Λοιπόν, υπέροχο, ήθελα να το διαβάσεις για τον λόγο ότι ήταν ένα από τα σημεία τα οποία σου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω. Είστε πολύ καλοί ακροατές κι εσείς. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σήμερα. Εύχομαι να έχετε πάντα δύναμη να κάνετε το καλό για την πατρινή κοινωνία και να έχετε καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, πρωτίστως καλό Πάσχα στις καρδιές όλων μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Μάθαμε. Επίσης, ναι, όντως μάθαμε. Το χρειαζόμασταν. Βέβαια. Λοιπόν, πρωτού κλείσουμε λοιπόν να αναφέρουμε για ακόμη μια φορά το κατάστημα μοναδικό. Γάμος βάπτιση λοιπόν, Βότς 21. Διακόσμηση δώρα, χειροποίητες δημιουργίες και διοργάνωση εκδηλώσεων στο συγκεκριμένο χώρο. Και ούτως ή άλλως και λόγω των ημερών θα πείτε υπέροχες λαβάδες και διάφορα άλλα αντικείμενα που θα σας προσφέρουν το ενδιαφέρον και σε αρκετά προσιτές τιμές. Τηλέφωνο 2613-0-222-93, 2613-0-222-93, Βότσης 21. Στο σημείο αυτό να σας ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή Ανάσταση, φως του μουσική του κάθε ανθρώπου,
ό,τι έχω δείτε πραγματικά και μην νοιάζεστε γιατί θα υπάρξουν καλύτερες μέρες, μην αγχώνεστε καθόλου. Μην αγχώνεστε καθόλου. Με ένα καλό βιβλίο λοιπόν στο χέρι, όλα περνάμε. Λοιπόν, καλή Ανάσταση σε όλους, Κώστα, καλή Ανάσταση. Επίσης, να είστε καλά με τις οικογένειές σας. Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά.